Σημείο αναφοράς γίνεται ο Δήμος Καλαμάτας με φόντο και τα όσα προγραμματίζονται. Από τη μία, το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης, εκεί όπου έπεσαν οι υπογραφές. Από την άλλη, οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό παραχώρησης για τον Διεθνή Αερολιμένα της Καλαμάτας. Επειδή μιλάμε για το πλέον αναπτυσσόμενο περιφερειακό αεροδρόμιο, πρέπει να υπάρξει αυτή η εξέλιξη, πρέπει να δοθεί μεμονωμένα ώστε να γίνει και η ανάπτυξη που οφείλει και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αναπτυξιακή προοπτική. Θα είναι μια καλή περίοδο για το επόμενο διάστημα για την περιοχή μας γενικότερα. Η Δημοτική Αρχή προσδοκά μέσα στο 2021 να έχουν υπάρξει εξελίξεις τόσο για το αεροδρόμιο όσο και για τον δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Με όλα αυτά να δίνουν, όπως τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση Best, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος την απαραίτητη αναπτυξιακή όθηση στην περιοχή. Είμαστε πολλά έργα. Θέλω να πιστεύω, κύριε Καναλόπουλο, ότι το 2022 θα είναι ένα εργοτάξιο ο Δήμος μας. Κομβικό παντός σημείο για το Δήμο της Καλαμάτας είναι και εκείνο των έργων που θα αναπτυχθούν αντιπλημμυρικής προστασίας, με θετικά νέα να υπάρχουν στο κλείδωμα της χρηματοδότησης των 79 εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε, αναφερόμαστε σε ένα αντιπλημμυρικό που έρχεται να προστατεύσει το σύνολο του Δήμου. Είναι το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο που θα υλοποιηθεί στο σύνολο ενός Δήμου. Από το πείδημα έως και μετά τον Έδοντα. Με μια τεράστια παρέβαση στον ποταμό Έδοντα, όπου από τις Σπάρτης μέχρι τις εκβολές στη θάλασσα γίνεται διαπλάτηση, εκβάθυνση και βέβαια έχουμε και το πολύ δύσκολο κομμάτι που είναι από 23 Μαρτίου έως Κιλκής, που εκεί θα πρέπει να ξυλωθεί το σκέπασμα που έχει. Μου είπαν ότι αυτό που θεωρείται μία βόμβα πρέπει να δημιουργηθεί, πρέπει να λυθεί για να μπορέσουμε να συνδέσουμε εκεί και όλα τα ρέματα, το οποίο εμείς το παρακολουθούμε στενά. Οι εξελίξεις τελευταίες είναι ότι έχουν σταλεί για αδειοδοτήσεις στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ημερομηνία όμως. Του χρόνου το καλοκαίρι θα υλοποιείται αυτό το τεράστιο έργο στην πόλη μας. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας αναφέρθηκε παράλληλα και στα έργα που δρομολογούνται μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις για το Αντώνης Τρίτσης που ξεπερνούν περίπου τα 63 εκατομμύρια ευρώ. Έχει μπει το πλαφόν στα 22 εκατομμύρια. Από τα 22 εκατομμύρια αφαιρούνται αυτά που έχουμε πάρει μέσα από το Φιλόδημος 1. Ευτυχώς για τους Φιλόδημος 2 έχουμε πάρει πάρα πολλά έργα εμείς. Αλλά και το Φιλόδημος 1 έχουμε πάρει έργα αξίας 6.800.000. Όμως επειδή τρέξαν πολύ γρήγορα τις διαδικασίες και έχουμε συμβασιοποιήσει, θα αφαιρεθούν μόνο 3.900.000. Όμως υπάρχουν λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε πως οι βασικοί στόχοι που είχε θέσει προεκλογικά υλοποιούνται. Οι στόχοι δικοί μας είναι συγκεκριμένοι. Είναι βελτίωση καθημερινότητας ο πρώτος. Όταν λέμε βελτίωση καθημερινότητας, εννοούμε καθαριότητα, πράσινο, συντήρηση υποδομών. Μέσα στη συντήρηση υποδομών εντάσσονται ακόμα και τα πάρκα τσέπης, αν θέλετε. Αθλητικοί χώροι, σχολεία, προσβασιμότητα. Όλα αυτά που κάνουν τον κόσμο να νιώθει πιο ασφαλής και πιο όμορφα στο περιβάλλον που ζει καθημερινά. Έχουμε ρίξει πολύ μεγάλο βάρος εκεί και όλοι πλέον αποδέχονται ότι τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο. Ο δεύτερος που σας είχα πει τότε είναι ότι οφείλουμε να υλοποιήσουμε τα έργα που έχει δρομολογήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ανεξάρτητα αν και εγώ ήμουν στέλεχος της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, αυτά τα έργα τα έχουμε δρομολογήσει. Παρά τις δυσκολίες που μας δημιούργησε η υγειονομική κρίση, συνθήκες δηλαδή, εμείς τα έχουμε δρομολογήσει. Το επόμενο διάστημα ξεκινά η Αναγνωσταρά, η Πλαστήρα, η Πλατεία Παπαντής. Το δίκτυο πεζοδρόμων στο ιστορικό κέντρο, η Ηλέκτρα, η Ναυαρίνου, πολλά έργα. Είναι σε εξέλιξη το μεγάλο έργο αυτό των 11.200.000 που είναι η μεταφορά του νερού. Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο που θα έρθουν οι σωλήνες με καράβι εδώ. Είναι πάρα πολλά τα έργα αυτά που υλοποιούμε. Και βέβαια, όπως οφείλει μια δημοτική αρχή, γιατί μια δημοτική αρχή οφείλει να υλοποιεί τα έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής εφόσον συμφωνεί με αυτά. Εμείς προφανώς συμφωνούμε γιατί ήμασταν μέλη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Να σχεδιάζει όμως για την επόμενη τετραετία. Το οφείλει αυτό στην πόλη.